Συνεχίζονται οι περιοδίες των υποψηφίων στην Βόρεια Ελλάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης βρέθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενοι από πολιτευτές και στελέχη του κόμματος στην περιοχή. Μπακογιάννη και Χαρδαλιάς επισκέφθηκαν τα χωριά του Ορεινού Όγκου και συγκεκριμένα τη Βυρσίνη, την Μυρτίσκη και την Οργάνη. Παράλληλα, λίγο αργότερα είχαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τους αντιπεριφερειάρχες Ροδόπης και Ξάνθης. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά και σε όλους εσάς, διότι αυτό το όνειρο να γίνει αυτό το μουσείο πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο με τις χρηματοδοτήσεις. Διότι εντάξει, δοθήκαν οι χρηματοδοτήσεις. Κυρίως ήταν η δικιά σας συμμετοχή. Ήταν ό,τι βάλατε μέσα σε αυτό το μουσείο. Και από την πρώτη στιγμή που είχα ακούσει για αυτό το μουσείο είχα ενθουσιαστεί, γιατί ένα τέτοιο μουσείο είναι η ταυτότητα την οποία έχετε η κάθε μία και ο καθένας από εσάς. Και όσο κρατάμε ζωντανή την ταυτότητά μας, όσο δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, όσο είμαστε περήφανοι για αυτήν, τόσο πιο μακριά και πιο ψηλά μπορούμε να πάμε. Και αυτός ήταν από την αρχή ο στόχος και χαίρομαι. Χαίρομαι διπλά, διότι με τον Ευρυπίδη έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και βεβαίως, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Ροδόπη. Και έρχομαι και ξανά. Αγαπώ το Θράκη και ό,τι πραγματικά περνάει από το χέρι μας και μπορεί να γίνει για να δούμε τη Θράκη έτσι όπως εμείς την ονειρευόμαστε και όπως την επιθυμούμε, θα γίνει. Οπότε εγώ προεκλογικό λόγο δεν βγάζω. Σας υπόσχομαι όμως μόνο ένα πράγμα. Ότι ό,τι έχει πει ο Κυριάκος και εδώ στη Ροδόπη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, το εννοεί και θα το κάνει πράξη. Η θεματολογία το οποίο πιστεύετε παρουσιάζει για μένα έντονο και πλούσιο προσωπικό ενδιαφέρον. Όλοι γνωρίζετε ότι η σύζυγό του είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Αυτό το τρίμηνο θα παρουσιάσει και την εργασία της στο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο, μοναδικό, ξεχωριστό, θα έλεγα, κομμάτι της οικογενειακής μας καθημερινότητας, θα έλεγα και πριν. Όμως πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, είμαι χαρούμενος γιατί βρέθηκα σήμερα με ανθρώπους που μου θυμίσανε ότι ο αθλητισμός, αν μη τι άλλο, σου προσφέρει βιώματα, σου προσφέρει εμπειρίες οι οποίες μας γεμίζουν πάντα μεγάλη χαρά. Και αυτές οι μικρές εμπειρίες δεν είναι πάντα ανακοινώσεις, ίσως είναι για τους περισσότερους από εμάς εμπειρίες που τις κρατάμε καλά κλειστά στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, μας συντροφεύουν, μας συνοδεύουν, μας βοηθάνε να διορθώσουμε λάθη και πάνω απ' όλα ίσως μας δημιουργούν και μικρές πικρίες γιατί πολύ μεγάλα πράγματα έχει πετύχει ο αθλητισμός. Και ειδικά στο κομμάτι της καλαπροσφαίρεσης, δυστυχώς δεν αποτελέσαν εφαρτήριο για να γίνουν ακόμα περισσότερα. Όμως σε κάθε περίπτωση, το επιτρέψτε να κάνω και μια αναφορά, οι μεγάλες χαρές είναι χαρές τις οποίες τις βιώνετε καθημερινά. Και εγώ αυτή την περίοδο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα θέματα του αθλητισμού, διότι οι χαρές είναι μεγάλες, πολλές φορές είναι και διπλές. Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά, θέλω να φέρω στον Τάβι της ΑΕΚ και θέλω να νομίζω ότι εσείς και εμείς δεν καταλαβαίνετε απόλυτα. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ζητήσω συγγνώμη για την αναφορά. Εντάξει. Λοιπόν, η Ελλάδα μας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μεταξύ των πολλών άλλων σπουδαίων δώρων, ας μιλήσουμε για τα σημαντικά, που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα είναι η γενέθλια των Ολυμπιακών Αγώνων. Κάθε γενιά Ελλήνων είναι επομένως μέτοχος μιας εξαιρετικής, μιας πλούσιας αθλητικής κληρονομιάς, η οποία η πολιτεία, αν μη τι άλλο, έχει την υποχρέωση να κρατήσει ζωντανή και να καλλιεργήσει ακόμη περισσότερο. Πρώτα για ένα διακύβευμα με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την κοινωνία, κυρίως οι αυτοδιοικητικοί, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, όλοι οι άνθρωποι της κοινωνίας το αντιλαμβάνονται καθημερινά.